Ουράνιε και ευλογημένε μας Πατέρα, ερχόμαστε μπροστά Σου στο όνομα του Χριστού να Σε ευχαριστήσουμε για το έργο της σωτηρίας που έκανες για μας. Κύριε, αυτό το πρωί είμαστε μαζεμένοι στο όνομά Σου χάρη του δικού Σου ελέους. Και θέλουμε, Πατέρα, σήμερα να Σε δοξάσουμε όπως σε κάθε μέρα της ζωής μας. Σκέπασε μας, Κύριε, με το έλεο Σου, μας υπεσχέθης και το πιστέψαμε και το αισθανθήκαμε ότι όταν μαζευόμαστε στο όνομά Σου, Εσύ είσαι εν το μέσο ημών. Δώσε μας, Κύριε, Σε παρακαλούμε και αυτό το πρωί αυτή την Αγία αίσθηση, ούτως ώστε να χαρούμε την κοινωνία μαζί Σου. Κύριε, ανάλαβε, Σε παρακαλούμε το δούλο Σου. Σκέπασε τον με το δικό Σου έλεος. Ξέρεις, Κύριε, την αδυναμία του. Ξέρεις, Κύριε, το κάθε τι στη ζωή του. Αλλά αυτό το πρωί ανάλαβε τον με τη χάρη Σου, ούτως ώστε ο λόγος Σου να μας στρέψει, να μας ποτίσει και να μας ευλογήσει. Κύριε, ανάλαβε όλες τις άλλες συνάξεις στο Tombstone, στο Oakley και κατόπιν την αγγλική συνάθρηση, η ευλογία Σου και το έλεο Σου να είναι πάνω σε όλα τα παιδιά Σου. Δώσε, Κύριε, να ζούμε άγρυπνοι μέχρι την ημέρα που θα έρθεις. Έστω με θυμών, εις το όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ. Σήμερα το πρωί, αγαπητοί, την έχουν αφιερώσει η θρησκεία την ημέρα του Θωμά. Και σχεδόν για 1995 χρόνια του τα λέμε από τον Άμβονα. Ενώ στην πραγματικότητα πολλές φορές είμαστε όλοι Θωμάδες. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο όπως πρέπει στη ζωή μας και έτσι να τον τιμούμε και να τον δοξάζουμε κατά πάντα. Αυτή τη χρονιά εγώ αποφάσισα να μην του τα πω. Αλλά ο λόγος του Θεού να τα πει σε μέναν και σε εσάς και σε όλους μας, καθώς οι μέρες είναι που περνάμε είναι πονηρές και η μέρα του Κυρίου είναι κοντά. Θα συνεχίσω σήμερα το πρωί από τη δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου προς τον Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου, το δέλτα κεφάλαιο και από το εδάφιο 5, στη σελίδα 1056, Δευτέρα Επιστολή του Τιμοθέου προς Τιμόθεο Β, κεφάλαιο δέλτα, χωρίο 5. Σε αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος λέγει στο Τιμόθεο, αλλά και σε μένα, ναι, και εσύ θα το πάρεις για τον εαυτό σου αν θέλεις. Σύ δε αγρύπνη εις πάντα, κακοπάθησον εργάσει τη έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα τον καλό ηγονίσιν, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα,
του λοιπού μένεις με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και εσύ μόνον είσαι με, και όχι και ου μόνον είσαι με, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνεια αυτού. Μέχρι εκεί. Στο πρώτο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου είχαμε πει ότι ο Απόστολος λέει «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού». Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να πεις στο Θεό «Κύριε, τα έκανα όπως μου είπες. Έζησα με τη δύναμη που μου δώσες όπως ήθελες». Είναι μεγάλο πράγμα. Και καλό τον καθένα μας σήμερα το πρωί να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση και να πάρει αυτή τη θέση μπροστά στο Θεό. Έχουμε ζήσει και έχουμε κάνει ό,τι Εκείνος ήθελε στη ζωή μας. Και συνέχισε όλα τα άλλα που είδαμε, και είχαμε φτάσει στην κακή εποχή που λέγει ο Απόστολος ότι θα ερχόταν. Όταν οι άνθρωποι δεν θα υποφέραν την υγιένουσα διδασκαλία και θα παίρνανε κηρυκές που θα τους γαλάγαν στα αυτιά και θα χρησιμοποιούσαν μύθους για να τους ευχαριστούνε. Και ο Θεός φύλαξε αυτή την εκκλησία και δεν πέσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα μένουμε και εύχομαι να μείνει στη συνέχεια, καθώς η πρώτη γενιά φεύγει, ούτως ώστε να μείνει η σημαία του ο Χριστός Σωτήρας, ο Χριστός Κύριος, ο Χριστός η δύναμη η δική μας. Και έτσι να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά Του. Και εδώ ο Απόστολος προσωπικά μιλάει στον Τιμόθεο. Το «συ» που λέει εδώ, «συ δε Αγρύπνη», είναι κάτι που λέγει και προετοιμάζει και προειδοποιεί τον Τιμόθεο. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος σε διδασκαλία σε όλους, και είναι και στη δική μας θέση ο ίδιος σκοπός. Κατά συνέπεια το «συ» να το πάρουμε για τον εαυτό μας. «Συ τέλη», «εσύ αδελφή», «εσύ αδελφέ», έχεις μια δουλειά και η δουλειά που έχεις είναι, όπως θα λέγει εδώ ο Απόστολος, να είσαι άγρυπνος. Τι σημαίνει «είμαι άγρυπνος»? Σημαίνει ότι μένω και μένουνε όλα τα αισθητήριά μου σε μια κατάσταση τέτοια, ούτως ώστε να δέχομαι όλες τις προειδοποιήσεις που μου κάνει ο Θεός,
να δέχομαι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, να διακρίνω όλα εκείνα τα οποία έρχονται και τα οποία είναι επικίνδυνα και να φυλάγουμε. Αυτή τη λέξη τη χρησιμοποίησε ο Κύριος μας στον κήπο της Γετσημανής. Και ας κάνουμε ένα σταθμό εδώ. Αγαπητοί, ο κήπος της Γετσημανής είναι ο πρώτος σταθμός ύστερα από το δείπνο που κάνανε στο Ανώγειο στην Ιερουσαλήμ. Εκεί είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ετοιμάσει το σπίτι του για να κάνει το Πάσχα με την οικογένειά του και πηγαίνουν οι μαθητές κατ' εντολή του Χριστού και του λένε ο διδάσκαλος συλλέγει, όχι εμείς, ο διδάσκαλος συλλέγει πού είναι το κατάλημα που θα φάει με τους μαθητάς σου. Και εκείνος τους έδειξε το ανώγιο, το μέγα, το εστρωμένο, έτοιμο για το δείπνο. Ωραίος, ανώνυμος άνθρωπος. Ευλογημένο ανώνυμο όργανο του Θεού, αλλά που ήταν έτοιμο να κάνει εκείνο που του ζήταγε ο Κύριος των δυνάμεων. Και οι μαθητές έπρεπε να πάρουν τα δικά τους μαθήματα, όπως και εμείς πρέπει να πάρουμε τα δικά μας μαθήματα. Τι έχω πρώτο στη ζωή μου? Παίζει μεγάλο ρόλο. Τι έχεις πρώτο στη ζωή σου? Παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί ο Θεός στην πρώτη εντολή ζητάει ο πρώτος να είναι αυτός. Όχι τα παιδιά σου, όχι το σπίτι σου, όχι όλα τα άλλα, αλλά εκείνος. Και εκείνος εκφράζεται μέσα στην Αγία Γραφή τι θέλει από τον άνθρωπο, ούτως ώστε να είναι πρώτος στη ζωή τους. Συ όμως, Τιμόθε, να είσαι άγρυπνος. Είναι πρώτος ο Θεός στη ζωή σου? Ο Τιμόθεος τα απαντούσε. Είναι η ίδια η ερώτηση σε μένα. Είμαι ο πρώτος στη ζωή σου? Εγώ, αγαπητοί, πρέπει να απαντήσω, όπως ο καθένας μας. Είναι ώρα σήμερα το πρωί λογοδοσίας στον Θεό. Ύστερα από εκείνο μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Και η άλλη φάση, ο Κύριος έφαγε τους μαθητάς του, πήρε τα στοιχεία του άρτου και του ποτηρίου, τους τα έδωσε, τους είπε τι σημαίνουνε και τα πήρανε και ευχαρίστησαν τον Κύριο που ήταν παρόν. Και εμείς πιστοί το κάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε, όπως το είπε, το δείπνο του παίρνουμε από τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Παριστάνουνε. Αγαπητοί, πώς συνδέονται αυτά τα δύο, το άγρυπνος με τη συμμετοχή μου στο δείπνο του Κυρίου? Αυτό θα μας το δείξει η επόμενη φάση, η τέταρτη. Την τρίτη φάση, αγαπητοί, αφού τελείωσαν,
ο Κύριος του έκανε εκεί την πιο όμορφη, την πιο βαθιά, την πιο ελπιδοφόρα διδασκαλία. Ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του γράφει ότι ο Κύριος στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, που ήταν εκείνο το βράδυ στο δείπνο, είπε στους μαθητάς του, και ήταν και για τον Τιμόθεο, ας μην ήταν εκεί, και ήταν και για μένα, ναι, και ας είμαι εδώ αυτή την ώρα, ήταν και για σένα που τα ακούς. Ο Κύριος, αγαπητοί, τους είπε, μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Τους είχε πει ότι θα φύγει, ότι θα το σταυρώσουν, ότι θα πεθάνει, ότι δεν θα είναι πλέον μαζί τους, και ένα σωρό δυσάρεστα νέα. Και εμείς οι άνθρωποι εύκολα ταραζόμαστε. Και ο Κύριος σου λέει να μην ταράτετε η καρδία σας. Σας έχω δώσει ένα αντίδοτο για να μην ταράζετε η καρδιά σας. Και αυτό το αντίδοτο είναι, αγαπητοί, τι όταν φύγω από εδώ θα κάνω για σας. Θα γινότανε εκείνος που θα με κράταγε και κράτησε τον Τιμόθεο και κρατάει τον κάθε πιστό μέσα στο Άγιο και ευλογημένο περιβάλλον του Θεού. Ο Χριστός, αγαπητοί, όταν ανέστη, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν ο Χριστός ανέστη, συνανέστησε και μένανε, συνανέστησε και σένανε, συνανέστησε και τον Τιμόθεο, συνανέστησε και τον Παύλο και μας κάθισε όλους στα δεξιά του Πατέρα. Παρόλο, αγαπητοί, που δεν είχαμε γεννηθεί, μέσα στο έργο το οποίο είχε κάνει, είχε πάρει αυτή την πρόβλεψη, ούτως ώστε κάθε ένας που θα πίστευε στο Χριστό να έχει συμμετοχή σε αυτό το έργο που έκανε για αυτούς. Και το λέει όχι πλέον στο Ιώτα Δέλτα που τους λες μην ταράζετε η καρδία σας, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, όταν αφιερώνει τους δικούς του στον Χριστόν, στον Θεόν, συγγνώμη, και τους λέγει, και λέγει εκείνους που μου έδωσες, τον Παύλο, τον Τιμόθεο, τον Τέλη, όλους εκείνους που είναι σήμερα το πρωί εδώ και όλους εκείνους που είναι παγκόσμια συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτή. Όχι σε αυτή τη συμβολική πράξη, την πνευματική πράξη που μας πήρε μαζί του, αλλά στην αιωνιότητα. Αγαπητοί, η καρδιά του ανθρώπου, η οποία πιστεύει ό,τι και να έρθουν στη ζωή του, ζει με ειρήνη αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς του που είναι ο Χριστός. Αγρύπνη λοιπόν σημαίνει όλες αυτές οι υποσχέσεις του Θεού μένουνε δυνατά στη ζωή μου και με κρατούνε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ο Κύριος μου έρχεται. Είτε μέσω του θανάτου,
είτε μέσω της αρπαγής, με οποιοδήποτε τρόπο θα τον συναντήσω και θα με συναντήσει. Και θα συναντηθούμε τότε όχι μέσω της πίστεως, αλλά μέσω της όψεως. Γιατί θα τον δούμε τότε όπως είναι. Και τότε, αγαπητοί, θα φανούν όλα στη ζωή μας. Και είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να προσέξουμε στο αγρυπνείτε. Σήμερα είμαστε απασχολημένοι με τα προβλήματα αυτής της ζωής. Απασχολημένοι με τη δουλειά μας, με την επιτυχία μας, με τα προβλήματα που έρχονται συνέχεια το ένα πάνω στο άλλο στη ζωή μας. Και είμαστε βουλεγμένοι μέσα σε μια κατάσταση δυσκολιών και άλλων προβλημάτων. Και μένουμε εκεί και στεναχωριόμαστε. Και προχωρούμε, αγαπητοί, σε αυτή την κατάσταση. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που εδώ ο Απόστολος λέει στον Τιμόθεο. «Συ εγρύπνη, διότι θα παρουσιαστείς μια μέρα στον ουρανό, στο βήμα του Χριστού, για να δώσεις λόγο. Και εκείνη την ημέρα, αγαπητοί, θα γίνει η μεγαλύτερη αποκάλυψη των αιώνων. Τότε, όπως είπα και το Πάσχα, θα με δείτε για πρώτη φορά εκείνος που πράγματι ήμουνα. Εκείνη την ημέρα θα δούνε τον Τιμόθεο για πρώτη φορά εκείνος που ήτανε, αλλά και εσύ. Θα περάσεις από την ίδια εμπειρία. Θα σε δούνε εσέναν οι άλλοι εκείνος που ήσουνα όταν ήσουνα εδώ. Το αγρύπνη σημαίνει, αγαπητοί, έχουμε ένα δρόμο που πρέπει να φτάσουμε και πρέπει να κατορθώσουμε ούτως ώστε εκείνη την ημέρα να γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να έχουν όλοι πλουσία την είσοδο προς τον Πατέρα δια του Πνεύματος. Και είναι μεγάλη ημέρα εκείνη. Και πρέπει, αγαπητοί, να μπει καλά στο μυαλό μας. Συ όμως, Τιμόθεε, αγρύπνη. Και αμέσως του λέει το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να αγρυπνεί. Του λέει εδώ ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος δια του Πνεύματος του Κυρίου, αγρύπνει εις πάντα. Μη σου παίρνει την προσοχή το ένα και ξεχνάς τα άλλα. Όχι επειδή κάνεις το ένα, ξεχνάς τα άλλα που πρέπει να κάνεις. Έχει βάλει αυτό το πάντα. Αγαπητοί, ας μην κοιτάζουμε να τα καταφέρουμε και να βρούμε κάποιο εδάφιο κάπου το οποίο μας δικαιολογεί. Και ο Φωνιάς μπορεί να το καταφέρει αυτό. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού και βλέποντας ότι οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, όταν μπήκαν στη γη Χαναάν, σκότωσαν όλους τους ανθρώπους. Κατά συνέπεια, μουφτές, σου κόβω το κεφάλι. Αυτή είναι η βάση που οι πολύ αυστηροί Ισλαμιστές
δικαιολογούν και κάνουν ούτως ώστε να κάνουν αυτό στη ζωή τους. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι χρωστάω να γρυπνώ και να ακούω τι θέλει ο Θεός για μένα, ναι, και να είμαι άγρυπνος για πάντα που λέει. Και το πρώτο που λέει και το οποίο θα μου οδηγήσει σε δρόμους αλήθειας είναι η αγάπη. Μάθουμε το εδάφιο «Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο». Εμένα με εχμαλωτίζει ότι ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αγάπησε εμένα, ναι, που πάω στην εκκλησία, αλλά αγαπάει και αυτόν ο οποίος είναι εναντίον του και γράφει εναντίον αυτού. Και ο Θεός έκανε σωτηρία για μένα, ναι, και έκανε σωτηρία και για αυτόν. Η διαφορά που έγινε είναι επειδή ήρθε αυτή η κατάσταση του ξυπνήματος, της αγρύπνιας, της πνευματικής, εγώ του το ζήτησα. Και το ζήτησα με τον ίδιο τρόπο που ο Τελώνης το ζήτησε από τον Θεό, «Η λάστη τιμή Κύριε τον αμαρτωλό». Το έκανες και εσύ το ίδιο. Αυτός ο άλλος, ο οποίος ο Θεός τον αγάπησε, αλλά αυτός έμεινε αδιάφορος και ξένος, δεν το έκανε. Δεν ζήτησε αυτό το δώρο που έκανε ο Θεός της σωτηρίας. Αυτό είχα πει σε μια γυναίκα τελευταία. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός στο Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες σου. Ο Θεός στο Σταυρό σου έδωσε χάρη για ό,τι έκανες παλιά. Τώρα περιμένει από σένα ένα πράγμα. Να του ζητήσεις. Να του πεις αυτή τη χάρη, τη σωτηρία που έδωσες στον ληστή επάνω στο Σταυρό, τι θέλω κι εγώ. Δέξου με και θα στη δώσει. Αγαπητοί, ζούμε με τη συνέστηση τι έγινε στο Σταυρό, ότι ο Τιμόθεος πέθανε στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Χριστού, ότι εγώ πέθανα στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Χριστού, το ίδιο έγινε και εσύ. Λέει ο Απόστολος όλοι μας, συνεσταυρώθημεν μετά του Χριστού. Πώς θα καταφέρνουμε έτσι και δεν ζούμε σαν σταυρωμένοι, αλλά ζούμε σαν ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και δεν αγρυπνούμε, ούτως ώστε αυτή η δυνατή αλήθεια του Θεού να μας εμπνέει και να μας κατευθύνει. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού λέει στον Τιμόθεο, «Τιμόθεε, σύ αγρύπνη κατά πάντα, σύ δε αγρύπνη εις πάντα». Το δεύτερο το οποίο του λέει, πολλές φορές μας απασχολούν γιατί κακοπαθαίνουμε. Έρχεται η αρρώστια και η αρρώστια είναι σκληρό πράγμα. Εγώ δόξα τω Θεώ, αγαπητοί, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω πόνους. Δεν έχω αυτή την αδυναμία που έχουν οι άρρωστοι. Δεν έχω αυτή την ανησυχία που έχουν οι άρρωστοι.
αλλά το βλέπω πάνω στη Φιλιό. Και πολλές φορές ρωτάω τι είμαι, να μην το καταλαβαίνω. Αλλά αγαπητοί, ο εδώ λόγος του Θεού μας λέει για το κακοπάθημα. Δεν εξαιρούμεθα από το να αρρωσταίνουμε. Οι μύθοι που βρήκαν οι άνθρωποι και πήραν κήρυκες που θα τους βγάλανε στα αυτιά, λένε ο πιστός δεν αρρωσταίνει. Ζητάει από τον Κύριο δύναμη και δεν αρρωσταίνει. Αγαπητοί, παλιά χρόνια πολλά ήταν κάποιος που γνώριζα, και ο Αντώνης το γνώριζε, ο οποίος, αγαπητοί, το πίστευε αυτό στο μυαλό του. Και πίστευε ότι ο Θεός θα θεραπεύσει τη γυναίκα του που ήταν άρρωστη και αρνήθηκε να πάρει φάρμακα, αρνήθηκε οτιδήποτε άλλο, αλλά η γυναίκα του πέθανε. Και αυτός έμεινε πίσω. Τώρα, τι έγινε στη συνέχεια στη ζωή του, εάν παραξηγήθηκε το Θεό, γιατί η γυναίκα του πέθανε και δεν κράτησε το λόγο του να τον γιατρέψει όπως αυτός το πίστευε, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Αλλά υπάρχουν σύγχρονα πράγματα που δεν επιτρέπεται να λέμε τα ονόματα, οι οποίοι ρωτάς πώς πάει ο αδερφός ο τάδε με την αδερφή που είναι άρρωστη. Και σε αυτή την ερώτηση μου απάντησε κάποιος, του φταίει ο Θεός γιατί δεν είναι καλά. Αγαπητοί, στη ζωή μας, εφόσον ζούμε εδώ, θα έρθουν οι κακοπάθειες. Και ξέρετε, είναι και κάτι άλλο. Ο Απόστολος λέγει, οι πάλι μόνο δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος, αλλά εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας που ενεργούν σήμερα στους ιούς της απίθειας. Έχουμε πόλεμο. Στον πόλεμο όλο ένα συνέπειες είναι να έρθει κούραση, να έρθει κακοτυχία, να έρθει τραυματιστής και άλλοι να μείνουν ανάπηροι. Οι πάλι είναι πάλι. Ο εχθρός, αγαπητοί, μέσα στον κόσμο πολεμάει και δεν πολεμάει με εκείνους οι οποίοι τους έχει, αλλά πολεμάει με τους ανθρώπους του Θεού να τα καταφέρει να κλονίσει την εμπιστοσύνη του στον Θεό. Αυτό έκανε στον Ιώβ. Τον Ιώβ το χρησιμοποιούμε ως έπαθε πολλά. Αλλά η αιτία που έπαθε πολλά ήταν γιατί ο διάβολος τον έβαλε στο μάτι και στον πόλεμο που έκανε για να τον καταφέρει να βλαστημήσει τον Θεό ήρθανε αυτά τα πράγματα στη ζωή του. Και όταν ο πρώτος του φίλος τον κατηγορούσε, η κατηγορία του ήταν ότι έφταιγε και δεν ήταν εντάξει με τον Θεό. Και ποιος του το είπε? Αυτό το πνεύμα, το σκοτεινό, το οποίο πέρασε και δεν το είδε, του είπε ότι ο Θεός είναι πολύ απαιτητικός και προσπαθεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη του πιστού στον Θεό. Αγαπητοί, δεν το λέει μάτια η Γραφή, χαίρετε, πάντοτε χαίρετε, διότι, αγαπητοί,
οι επεμβάσεις του Θεού θα έρθουνε δοξασμένες. Σήμερα, λέγαμε με τον Χρήστο μέσα που πήγαμε για προσευχή, σήμερα μας λέει ο Κύριος μας ότι είναι μαζί μας. Και όχι μόνο ότι είναι μαζί μας, είναι όλες τις ημέρες μαζί μας που θα είμαστε εδώ. Αλλά έρχεται μια μέρα που θα τον δούμε όπως είναι. Και λέει ο Ιωάννης, όταν τον δούμε όπως είναι εκείνος, τότε εγώ, τότε εσύ θα γίνεις όπως εκείνος. Ποια είναι η καλύτερη ημέρα? Τούτη που ζεις τώρα ή εκείνη που θα ζήσεις εκεί στην παρουσία του Θεού? Δίνει παραδείγματα ο Λόγος του Θεού και λέγει, «Συ ο οποίος κακοπαθαίνεις, αγρύπνη, διότι πίσω από αυτό έρχεται η μεγάλη και δοξασμένη αποκάλυψη του Θεού». Είναι βαρύ το να υποφέρει ο άνθρωπος, αλλά έχει και την καλή πλευρά, ότι πλησιάζει να συναντήσει τον Κύριό του. Και συνεχίζει το επόμενο που του λέει να κρατήσει, «Εργάσθητη έργων Ευαγγελιστού». Εργάσθητη έργο Ευαγγελιστού. Κοιτάξτε, του λέει «Εργάσθητη έργο διδασκάλου». Αλλά του λέει «Εργάσθητη έργο Ευαγγελιστού». Εκείνου που φέρνει τα καλά νέα της σωτηρίας, ότι ο Θεός τους καιρούς της αγρίας μας τους παρέβλεψε και τώρα παραγγέλνει να πιστέψουμε στον Χριστό και να έχουμε αιώνια ζωή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο λέγει εδώ στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος να το εργαστεί στη ζωή του. Και επειδή, αγαπητοί, θα το πάρει κάποιος να πει αυτό, εγώ δεν είμαι ευαγγελιστής, είμαι άνθρωπος που πηγαίνω στην εκκλησία, κοιτάω να θρέψω τον εαυτό μου, να είμαι όπως είναι, να μεγαλώσω πνευματικά, αλλά δεν μπορώ να αυτό το έργο να το κάνω. Και έρχεται, αγαπητοί, ο ίδιος ο Κυριός μας να πει στους ανθρώπους ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Παρουσιάζει την εικόνα ότι εκείνη την ημέρα θα γίνει το μεγάλο προσκλητήριο και θα πει «Τιμόθεος, παρών, έκανε ομολογία και ήταν ευαγγελιστής για τον Χριστό. Αμήν», θα πει ο Κύριος Ιησούς, θα τον ομολογήσει, πέρασε. Έρχεται η σειρά μου και με φωνάζουνε και πηγαίνω εκεί και γίνεται η ίδια ερώτηση και η απάντηση είναι αρνητική. Τότε λέγει, αφού εκείνος το αρνήθηκε, εγώ δεν έχω θέση πλέον μέσα σε αυτό το Άγιο περιβάλλον. Αγαπητοί, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση εδώ. Συ Αγρύπνη, κακοπάθησον,
κάμε έργο Ευαγγελιστού. Γιατί αγαπητοί, όλα τα άλλα θα φύγουν. Και τα σπίτια που φτιάξαμε και η οικογένεια που αποκτήσαμε και το όνομα το καλό που κερδίσαμε και τα γράμματα που μάθαμε, όλα παρέρχονται. Δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά εκείνο που ο άνθρωπος απέκτησε εν Χριστώ, εκείνο αγαπητοί θα μείνει και θα το πάρουμε μαζί μας. Και ο Κύριος μας, όταν ήρθε σε αυτή τη θέση που κάποιος το ρώτησε, αλλά στεναχωρήθηκε εξαιτίας από την απάντηση, είπε: «Μη θησαυρίζετε επί της γης». Όχι γιατί δεν αντιτίθεται ο Θεός στον αποκτήσει ο άνθρωπος, αλλά μην κολλάς την καρδιά σου. Δεν είναι εκείνο που θα πάρεις μαζί σου. Δεν είναι εκείνο που θα σε συστήσει στην παρουσία του Θεού. Θησαυρίζεται θησαυρούς πνευματικούς, τους οποίους θα πάρετε μαζί σας αιωνίως στον ουρανό. Και θα τους βρει ο πιστός αγαπητή μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό το έργο του Ευαγγελιστού μας καλεί ο Θεός να το κάνουμε όλοι. Όλοι μπορούμε να πούμε «Ο Χριστός με έσωσε». Ήμουν αμαρτωλός και ο Χριστός με συγχώρησε. Ήμουν ανάποδος και ο Χριστός με έφτιαξε. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται αγνή και αληθινή μαρτυρία. Και τελειώνει ο Απόστολος Παύλος αυτό το εδάφιο: «Τη διακονία σου κάμε πλήρη». Τη διακονία σου κάμε πλήρη. Διακονώ σημαίνει υπηρετώ. Και διάκονος σημαίνει υπηρέτης. Δεν σημαίνει αφεντικό, ότι έχει κάποια θέση, ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, αλλά ότι είναι υπηρέτης και υπηρετεί εκείνο το σκοπό για τον οποίο εκλήθηκε. Και ο Κύριος μας αγαπητοί είπε μια παραβολή για αυτό το πράγμα. Λέει, έφυγε και άφησε έναν υπηρέτη να υπηρετεί όλους τους άλλους υπηρέτες, να τους δίνει το φαγί τους και διάφορα άλλα πράγματα, και αυτός το πήρε πάνω του και άρχισε να τους δέρνει και να μην τους δίνει το φαγί, έως ότου γύρισε ο Κύριος και τα βρήκε άσχημα ο κακός δούλος, όπως τον ονομάζει η Γραφή. Ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε υπηρέτες. Πρώτο, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Με τη συμμετοχή μας, με το παράδειγμά μας, με την αγάπη μας, με την γλυκιά απάντηση. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε ο Θεός να κατηγορώ. Με κάλεσε να κάνω αυτή τη δουλειά, την Αγία. Και αυτό, αγαπητοί, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που εξαιρείται. Και κατόπιν υπάρχουν πολλές άλλες δουλειές μέσα στην Εκκλησία. Ο Λόγος του Θεού εδώ λέει ότι στο Τιμόθεο ο Παύλος την διακονία την κάνουμε πλήρη, ολόκληρη, με καρδιά, με αγάπη, σαν να είναι δική μας και να έχει τα πρωτεία
στην εκτέλεση της διακονίας μας. Ο κάθε διάκονος, ό,τι και να κάνει, ή κάνει μαρτυρία, ή δείχνει και κοιτάει να βοηθήσει τους διπλανούς του με τον τρόπο του που μπορεί να εκφράσει, ή κάνει διάφορες άλλες δουλειές μέσα στην εκκλησία, η διακονία του πρέπει να είναι πλήρης. Και αυτό είναι το μήνυμα. Αν είναι άγρυπνος, θα είναι πλήρης. Αν είναι άγρυπνος, τότε όταν κακοπαθεί, θα μπορεί να βλέπει τι πρέπει να γίνει και θα μένει εκεί μέχρι το τέλος. Αλλιώς γίνεται όπως γίνεται στον κόσμο. Έφτασε σε μια ηλικία, παίρνε σύνταξη στα 65 χρόνια, ας σταματήσω κι εγώ να κάνω τη δουλειά γιατί έγινα 65. Αυτά τα πράγματα, αδελφοί, δεν ταιριάζουν στο Άγιο Σώμα του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού λέγει, ο καθένας από μας, όπου και να υπηρετεί, με οποιοδήποτε τρόπο να το κάνει πλήρης. Είδα ο Κύριος, αγαπητοί, να προσθέσει την ευλογία Του και να μας δώσει χάρη να το δοξάσουμε στη ζωή.